Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Ανατολικών Σπουδών του Λονδίνου, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Λαπαβίτσα. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Κύριε Λαπαβίτσα, βλέπουμε την εξέλιξη που έχει η αριστερά στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που υπάρχει εν γέννη. Βλέπουμε ένα κατακερματισμό, βλέπουμε μια πτωτικότητα. Και επειδή έχετε εκτελέσει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και γνωρίζετε καλά τα θέματα της αριστεράς, ήθελα να μας πείτε πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η πτώση στην Ελλάδα και μετά θα συζητήσουμε και για την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανώς από τα κυριότερα πολιτικά ζητήματα των ημερών μας. Είναι προφανές. Τώρα να σας πω για την Ελλάδα και το συζητάμε για την Ευρώπη γενικότερα. Γιατί υπάρχει άμεση σχέση. Η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει από τις αρχές του 2016 και αυτό πριν λέγεται. Δημοσκοπικά δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τα στατιστικά στοιχεία το δείχνουν αμέσως. Ξεκινάει λοιπόν η υποχώρηση από τις αρχές του 2016 και είναι συνεχής. Δεν υπάρχει περίοδος κατά την οποία να αντιστρέφεται αυτό σοβαρά. Και έχει να κάνει φυσικά με την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας και των μέτρων αναδιάρθρωσης της οικονομίας, όπως ακριβώς περιέγραφαν οι δανειστές στο τρίτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή αρχίζει να χάνει την σχέση που είχε με το λαϊκό στοιχείο, με το εργατικό και λαϊκό και φτωχό στοιχείο της χώρας μας, ήδη από τις αρχές του 2016. Αυτό έγινε περίπου όπως το έχει περιγράψει και ο Χέμινγκουεϊ. Στην αρχή αργά και μετά γρήγορα. Τα πρώτα χρόνια ήταν όντως αργή η φθορά. Κάποια στιγμή έφτασε η ώρα που η φθορά μετεξελίχθηκε σε ταχύτατη κατάρρευση. Αυτό έγινε όταν έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας από τα πράγματα και δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο για τον εξής λόγο. Ήδη από το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μετεξελιχθεί σε ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα. Εγώ διατέλεσα βουλευτής της πρώτης, ας την πούμε, της ηρωικής περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όλο εκείνο το διάστημα στην ουσία δεν υπήρχε κόμμα. Δεν υπήρχε κόμμα το οποίο να λειτουργεί, να υπάρχουν δηλαδή μηχανισμοί, τα όργανα του κόμματος τα οποία να λειτουργούν. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Το τρίτο μνημόνιο το οποίο υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πέρασε από κανένα κομματικό όργανο. Κανένα. Το λέω αυτό γιατί είναι πολλοί που νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε αρχηγοκεντρικό κόμμα πρόσφατα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Το τρίτο μνημόνιο, η πιο μεγάλη απόφαση που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πέρασε, επαναλαμβάνω, από κανένα όργανο του κόμματος. Εμείς που δεν θελήσαμε να το υπογράψουμε, είχαμε ζητήσει επανειλημμένως να γίνει κάποια κομματική σύσκεψη, να ληφθούν αποφάσεις κομματικά. Και ο Αλέξης Τσίπρας δεν το επέτρεψε. Πέρασε το τρίτο μνημόνιο, λοιπόν, με το έτσι θέλω τη ηγεσία. Ήταν λοιπόν ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα από το 2015 και πιο πριν η πραγματικότητα αυτή. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η φθορά από την εφαρμογή των μνημονίων, με ό,τι αυτό σήμαινε για την απήχηση στην ιδεολογική και άλλη του ΣΥΡΙΖΑ και παράλληλα γινόταν αυτό το πράγμα ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα, όταν ξεκίνησε αυτό, καταλήξαμε το 2019 μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι στην ουσία ένα κόμμα το οποίο δεν είχε τίποτα άλλο που να το κρατάει μαζί πέρα από την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι γιατί είναι καμιά μεγάλη ιστορική προσωπικότητα ο Τσίπρας ή ότι έχει καμιά αντίληψη μεγάλη για την ιστορική πορεία της χώρας και ούτω καθεξής. Απλώς και μόνο γιατί είχε μια απήχηση στον ελληνικό λαό εκλογική και πίστευαν οι απογύρου του στο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί αυτός να τους εξασφαλίσει την πρόσβαση στην εξουσία. Μετά την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου που χάθηκε το αντιμνημονιακό και μνημονιακό μπλοκ, έχασε το έρισμά του στην κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί δεν έλαβε υπόψη του τίποτα άλλο για να παρουσιάσει μια καινούργια πρόταση. Ακριβώς αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε καμία καινούργια πρόταση και εδώ είναι η πραγματική αδυναμία του Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνω, ως πολιτικού. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την άποψή μου, είναι πολύ καλός τακτικιστής. Είναι προϊόν πολιτικής ζωής των αμφιθεάτρων. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό. Είναι ένας συνδικαλιστής της πολιτικής. Αλλά αυτό έχει περιορισμένα όρια, όπως καταλαβαίνετε. Όταν υπήρχε το πλαίσιο των μνημονίων, το οποίο το είχε αποδεχθεί, παρά τα όσα έλεγε,
και το αποδέχτηκε πλήρως με το τρίτο μνημόνιο. Χειρίστηκε τις διάφορες τακτικιστικές ανάγκες της εποχής καλά. Τα μνημόνια τελειώσαν τύπης το 2018. Τελειώσαν τύπης γιατί γίναν πραγματικότητα, αυτή είναι η ουσία. Αλλά τελειώσαν τύπης το 2018. Μετά το 2018 λοιπόν ήταν ανάγκη να τεθεί επιτάπητος μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα, να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μας πει τι όραμα έχει για τη χώρα, που θέλει να την πάει. Αυτό ήταν δουλειά του ηγέτη, γιατί είχε ήδη γίνει προσωποκεντρικό κόμμα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Αισθάθηκε απολύτως ανίκανος να το κάνει. Εκεί φάνηκε τα πραγματικά όρια του Αλέξη Τσίπρα ως ηγετικής προσωπικότητας. Δεν μπόρεσε ποτέ να καταθέσει πρόταση, γιατί δεν έχει πρόταση. Γιατί δεν έδειξε ποτέ ότι είχε αντίληψη για το που πηγαίνει η χώρα, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να τεθεί, ποιοι όροι πρέπει να τεθούν για να προχωρήσει η κοινωνία μπροστά η ελληνική, ποια είναι τα μεγάλα της προβλήματα και ούτω καθεξής. Φάνηκαν λοιπόν τα όρια του Αλέξη Τσίπρα και έτσι, και αυτό οδήγησε σε βαθμία αποκόλληση από τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, αυτό που είπε και πριν του Χέμινγκουεϊ, αυτό που ξεκινάει αργά και οπότε γίνεται γρήγορο. Και έγινε γρήγορο λοιπόν από το 19 και μετά άρχισε να γίνεται ολόνα και γρηγορότερο. Και ο Τσίπρας συγχύθηκε σε μια σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Όταν έφυγε το 23, πριν από μερικούς μήνες, για να περιορίσει τη δικιά του προσωπική φθορά, διαλύθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε τίποτα που να τον κρατάει μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τίποτα άλλο πέρα από την νομή της εξουσίας, την οποία πίστευε ότι θα του εξασφαλίσει το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο αποδείχθηκε ανίκανο να το κάνει. Όταν έφυγε ο Αλέξη Τσίπρα, διαλύθηκε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαν συζητήσει πάρα πολλοί αναλυτές πιο μπροστά, ότι τι θα γίνει αν φύγει ο Αλέξη Τσίπρα από τα πράγματα, και φάνηκε. Τώρα όμως, να πάμε στο διατάφτα και με αυτό να περάσουμε και στα διεθνή. Όλος αυτός ο καταχειρηματισμός που βλέπουμε γενικότερα στην αριστερά, πιστεύετε ότι, επειδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ας πούμε, το Τάκης τι θα γίνει τώρα, τρίβει τα χέρια του που δεν υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Όλο αυτό που βλέπουμε, πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει την ανάγκη για να αναδειχθεί ένας ηγέτης που να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος, ως συνεκτικός κρίκος στα κομμάτια της αριστεράς, ή αυτό θα έχει φθήρουσα πορεία και να δούμε ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, που πλέον η δεξιά και η ακραδεξιά παίρνουν δημοσκοπικά τουλάχιστον ανεβαίνουν συνεχώς. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στο δεύτερο παράγοντα, όπως ήδη αναφέραμε και πριν και όπως το έχετε θίξει και εσείς. Μπαίνουμε στο δεύτερο παράγοντα της υποχώρησης του ΣΥΡΙΖΑ και της γενικότερης υποχώρησης της αριστεράς. Δεν είναι δηλαδή μόνο η υπογραφή του μνημονίου και οι αδυναμίες του Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικής προσωπικότητας, της οποίας ανέφερα. Είναι φυσικά το ευρύτερο ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και το οποίο βλέπουμε δυστυχώς να επαναλαμβάνουν και να τονίζουν αυτοί που τώρα φεύγουν, και θα επιστρέψω σε αυτό. Το ουσιαστικό ιδεολογικό πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν μπήκε σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο αμφισβήτησης της ίδιας της δομής της ελληνικής οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας της Ελλάδας. Δεν αμφισβήτησε ποτέ την καπιταλιστική της βάση. Αποδέχτηκε τα ιδεολογήματα και την προσέγγιση μιας αριστεράς, η οποία τα τελευταία 30-40 χρόνια στην Ευρώπη και αλλού δεν θέλει να αμφισβητήσει το βασικό πυρήνα της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν κάνει δηλαδή αυτό που έκανε αριστερά ιστορικά. Αποδέχεται ορισμένα ιδεολογήματα αριστερά, τα οποία είναι ιδεολογήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική πλευρά του καπιταλισμού, έχουν να κάνουν με την έμφυλη διάσταση, έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, έχουν να κάνουν με τις φυλές, όλο αυτό το πλαίσιο σχέσεων, αλλά όχι με την οικονομία. Στην οικονομία, αυτά που λέει η αριστερά σήμερα δεν αμφισβητούν την καπιταλιστική βάση της οικονομικής ζωής. Η βασική αδυναμία είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή την προσέγγιση, την αποδέχθηκε και σταδιακά αυτό συνέβαλε στην αποκόλλησή του, στην αποξένωσή του από τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Συνέβαλε στο να μην μιλάει την ίδια γλώσσα, να μην έχει επαφή, να μην πείθει, να μην έχει την εμπιστοσύνη του εργατικού και λαϊκού στοιχείου. Αυτό είναι καταλυστική σημασία σε εξέλιξη, γιατί δεν τη βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα, τη βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι μια γενική φθορά και πτώση της αριστεράς. Εκείνο που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στις σημερινές συνθήκες είναι το εξής. Βλέπω μια σειρά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, και πολλοί από αυτούς έχουν πορεία και παράδοση στην αριστερά. Ο Νίκος Φίλης, ο Φλίδης Ακαλώτος, μεγάλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
να φεύγουν, γιατί δεν τους κάνει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν να διατηρήσουν την αριστερή τους ταυτότητα, όπως λένε, και να τονίζουν ότι η αριστερά την οποία, στην οποία πιστεύουν αυτοί και την οποία θέλουν είναι, προσέξτε, είναι η αριστερά στην ουσία του 80. Είναι η ανανεωτική αριστερά, όπως την ονομάζουν. Και εκεί φαίνεται πόσο κολλημένη είναι. Ποια ανανεωτική αριστερά? Τι ακριβώς ανανεώνεις? Ποιο πράγμα ανανεώνεις και τονίζεις με τέτοιο τρόπο την ανανεωτική αριστερά, τον ανανεωτικό χαρακτήρα της αριστεράς την οποία πρεσβεύεις? Πράγματα τα οποία τη δεκαετία του 80 ίσως να είχαν κάποιο περιεχόμενο, κατά την άποψή μου οδήγησαν σε αδιέξοδο, όπως είπα, σήμερα δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Τι ακριβώς θέλουν να ανανεώσουν? Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα και νομίζω και οι ακροατές είναι ότι από τη στιγμή, γιατί η ελληνική αριστερά συνδέεται με την ευρωπαϊκή αριστερά σε διάφορα επίπεδα. Η αριστερά στην πολιτική γεωγραφία της Ευρώπης έχασε το αποτύπωμά της, τουλάχιστον τα μεγέθη δεν είναι τα ίδια, από τη στιγμή που δεν έχει ένα έρισμα ως προς τα οικονομικά και ότι απορροφήθηκε πιο πολύ με τα ζητήματα του δικαιωματισμού και κουλτούρα woke και τα λοιπά. Αλλά αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι όπως το παρουσιάζεται. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο τώρα που θέλω να μου πείτε και για την ελληνική αριστερά αλλά και για την αριστερά στην Ευρώπη. Μήπως δεν μετασχηματίστηκε η έννοια σε ένα πρόβλημα? Δηλαδή το μεταναστευτικό με όρους 80 ήταν ένα μέγεθος, το μεταναστευτικό με όρους 2023 ένα διαφορετικό μέγεθος που επηρεάζει την ισορροπία των κοινωνιών. Η εθνική ασφάλεια και η ασφάλεια του πολίτη ήταν κάτι άλλο πριν από 30 χρόνια. Μήπως δεν μετασχηματίστηκαν οι έννοιες και αντιλήψεις της αριστεράς γύρω από τα προβλήματα με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να χάνει το έρισμα που έχει? Δεν νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα έλλειψης μετασχηματισμού. Αν και καταλαβαίνω τι εννοείται. Είναι περισσότερο δυναμία να καταλάβει η αριστερά ότι οι επιλογές που γίνανε πριν από 30-40 χρόνια είναι αδιέξοδο. Και αυτό ήθελα να τονίσω και πριν μιλώντας για το κενό του όρου ανανεωτική αριστερά. Ποια ανανεωτική αριστερά? Αυτό το λένε άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που λέγονται ως ανανεωτική αριστερά τη δεκαετία του 80 είναι σήμερα διέξοδο. Και αυτό έχει να κάνει με τα θέματα που δείξατε. Δηλαδή, πώς πρέπει να σταθεί η αριστερά σήμερα σε ζητήματα μεταναστευτικού, σε ζητήματα θρησκευτικής ισότητας, σε ζητήματα ισότητας των δύο φύλων, σεξουαλικής προτίμησης και ούτω καθεξής. Αυτά είναι κεντρικά ζητήματα βεβαίως και παραμένουν στην κοινωνία. Εδώ όμως δεν έχουμε τη μεταξέλιξη που θα έπρεπε να συμβαίνει και θα έπρεπε να υπάρχει για να τοποθετείται αριστερά με αποτελεσματικότητα στις σημερινές συνθήκες. Και αποκόβεται από το λαϊκό στοιχείο ως εκ τούτου. Μιλάει μια γλώσσα η οποία είναι παροχημένη. Είναι γλώσσα των μεσαίων στρωμάτων και των ανώτερων στρωμάτων. Τα λαϊκά στρώματα δεν δέχονται τις προσεγγίσεις αυτές, την αντίληψη αυτή, γιατί είναι ξένα προς την καθημερινή τους πραγματικότητα και γιατί δεν συνδέονται αυτές αυτός ο τρόπος ομιλίας και αυτή η αντίληψη αριστεράς με τις άμεσες ανάγκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι άνθρωποι του μόχτου. Τους φαίνεται τελείως απομακρυσμένα από την καθημερινή τους πραγματικότητα και είναι απομακρυσμένα από την καθημερινή τους πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο θέμα να μην ανανεωθούν οι αντιλήψεις, είναι θέμα ή να αλλάξουν οι αντιλήψεις, να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες. Είναι θέμα να καταλάβει η αριστερά ότι έχει μπει σε ένα διέξοδο και πρέπει να βγει από αυτό. Εδώ δεν βλέπω καμία κίνηση τέτοια από αυτούς που έχουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να επαναλάβουν το διέξοδο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλουν να νομίζουν ότι υπήρχε κάποια καλή περίοδος και αν την ξαναβρούνε, τα πράγματα θα γίνουν καλά. Δεν υπήρχε καλή περίοδος. Αυτό που ξεκίνησαν να κάνουν και η κατεύθυνση που δώσαν στα πράγματα μπορεί να οδήγησε στην εξουσία, αλλά δεν οδήγησε σε καμιά αλλαγή. Δεν οδήγησε καμιά αλλαγή της κοινωνίας. Και η αριστερά είναι για την αλλαγή της κοινωνίας. Δεν είναι για να γίνουν μερικοί πρωθυπουργοί και άλλοι υπουργοί. Δεν είναι γι' αυτό η αριστερά. Η αριστερά είναι για να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν αντίβαρο δεν υπάρχει και αυτό όπως μας το περιγράφετε θα βλέπουμε μια διαρκώς φθήνουσα πορεία. Θέλω να κλείσουμε λίγο με δύο ερωτήσεις για την οικονομία γενικά. Να μας πείτε καταρχήν
Τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα που την έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αλλά όπως εξελίσσεται τώρα το πράγμα, και αν αυτή η περίοδο χάριτος που έχουμε για τα επόμενα νομίζω 8-9 χρόνια για τις δανειακές υποχρεώσεις δώσει ένα περιθώριο να αναταχθεί η ελληνική οικονομία. Θέλω να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ σήμερα στην πραγματικότητα, αλλά και στη συζήτηση γύρω από αυτό, είναι λίγο. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ένα πράγμα. Αυτό που συμβαίνει στα μέσα και στις δηλώσεις της κυβέρνησης είναι κάτι άλλο, είναι μια εικονική πραγματικότητα. Όπως και αυτό που συμβαίνει στις ανοιχτές αγορές είναι επίσης εικονική πραγματικότητα. Για μια ακόμα φορά, οι χρηματοπιστωτικές αγορές πέφτουν έξω όσον αφορά την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ένα είδος σοφού, ο οποίος κοιτάει από μακριά και μιλάει από καιρούς καιρών. Δεν είναι έτσι. Γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν πέσει τελείως έξω όσον αφορά τη χώρα μας τη δεκαετία του 2010, όταν μας δάνειζαν αφιδώς, νομίζοντας ότι αυτοί που αγοράζουν ελληνικά ομόλογα είναι σαν να αγοράζουν γερμανικά, ενώ δεν ήταν έτσι. Κατά την άποψή μου, οι χρηματοπιστωτικές αγορές επαναλαμβάνουν ένα τέτοιο είδους φάλμα και τώρα. Γιατί τα δεδομένα, τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή τη στιγμή τραγικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτή τη στιγμή τραγικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να περιγραφεί. Θα σας αναφέρω μόνο ενδεικτικά ότι το έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές τη στιγμή αυτή είναι περίπου 10% του ΑΕΠ. Πρόκειται για εξωπραγματικό νούμερο που δείχνει την ανταγωνιστική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας. Να σας πω επίσης ότι όταν φτάσαμε στη μεγάλη κρίση του 2010, 2008, 2009 και 2010, όταν ξέσπασε δηλαδή η μεγάλη κρίση, το έλλειμμα στις τρέχουσες συναλλαγές της Ελλάδας ήταν γύρω το 14-15%. Σήμερα είναι 10%. Ξαναφτάσαμε δηλαδή από μια κατάσταση σχετικής ισορροπίας μέσω τρομακτικής λιτότητας πριν από μερικά χρόνια, την εποχή των μνημονίων, σε μια κατάσταση 10% έλλειμματος ξανά. Γιατί δεν άλλαξε η υποκείμενη πραγματικότητα. Δεν άλλαξε η δομή της ελληνικής οικονομίας και δεν άλλαξε. Το βλέπει κανείς δια του γυμνού οφθαλμού, οι επενδύσεις παραμένουν πάρα πολύ χαμηλές, η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ περιορισμένη, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η Ελλάδα δηλαδή δεν σημειώνει ούτε αλλαγή της οικονομικής της δομής, ούτε επιτυχία σε κάποιον τομέα διεθνώς. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει κάποια κινητικότητα ή έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα είναι απλώς πίεση προς τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι απόρρια των μνημονίων. Αυτά ήταν τα μνημόνια. Αυτή ήταν η εσωτερική υποτίμηση την οποία διάλεξαν όσοι επέβαλαν τα μνημόνια. Μισθή χαμηλή. Πίεση προς τα κάτω. Μια χώρα δηλαδή που θα κατεβάσει τους μισθούς και ελπίζει ότι μέσω των χαμηλών μισθών θα αναπτυχθεί. Πράγμα που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Σας λέω όσοι γνωρίζουν από οικονομικά της ανάπτυξης το καταλαβαίνουν. Οι μισθοί λοιπόν της Ελλάδας είναι χαμηλότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πηγαίνει με την υπόλοιπη δυστοκία την οικονομική. Αυτό που πηγαίνει καλά είναι ο τουρισμός, ο οποίος πατάει και αυτός σε χαμηλούς μισθούς, είναι εξωστρεφής με την έννοια ότι τραβάει ο κόσμος απ' έξω και στηρίζεται στις εισαγωγές. Δεν παράγουμε καν αυτό που χρειάζεται η τουριστική υποδομή για να στηριχτεί. Και φυσικά μέσω του τουρισμού έχει διευρυνθεί και ο χρηματοπιστωτικός τομέας και πηγαίνει και προς τα κίνητα που λόγω της ρευστότητας που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την τελευταία διετία-τριετία περνάνε μια κατάσταση ευμάρειας. Βλέπουμε δηλαδή φαινόμενα για πρώτη φορά στα ελληνικά πράγματα τελευταία 2-3 χρόνια αυτό που ονομάζεται χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, δηλαδή μια οικονομία που δεν παράγει ή παράγει πολύ προβληματικά, αλλά ο χρηματοπιστωτικός τομέας και αυτός ειδικά ο τομέας που συνδέεται με τα κίνητα μεγαλουργεί. Αυτό ζούμε. Επειδή μιλήσατε για τα χαμηλά επίπεδα των επενδύσεων και με αυτό θέλω να κλείσουμε, αυτό το οποίο διαφημίστηκε και από αναλυτές αλλά και τους από την κυβέρνηση ότι μπαίνοντας στην επενδυτική βαθμίδα αναβαθμίζεται η οικονομία και αλλάζει και ο τρόπος δανεισμού στις αγορές, δεν μπορεί να ανοίξει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική, σας το λέω και σας το παραλαμβάνω. Αυτά είναι κουβέντες ανθρώπων που δεν βλέπουν πέρα από το καθημερινό παρεδόση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Δεν γίνεται έτσι
η πραγματική αλλαγή στην επενδυτική δραστηριότητα σοβαρών χωρών. Δεν πρόκειται δηλαδή να ανέβει η επένδυση από τα 24 δισεκατομμύρια κατ' έτος στη χώρα μας συνολικά ή περίπου 14%-15% το ΑΕΠ όσο είναι. Δεν πρόκειται να ανέβει εκεί που πρέπει. Δηλαδή δεν πρόκειται, η Ελλάδα χρειάζεται να το διπλασιάσει για να προχωρήσει. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό παίρνοντας την επενδυτική βαθμίδα. Η επενδυτική βαθμίδα θα επηρεάσει το τι θα γίνει όσον αφορά την εισρωή ξένου κεφαλαίου. Μα το ξένο κεφάλαιο ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει τις καταστάσεις σε μια χώρα. Αυτό που θα κάνει το ξένο κεφάλαιο στη χώρα μας, καθώς θα μπει μέσα, και εκεί έχει σημασία η επενδυτική βαθμίδα, είναι να τονώσει ακόμα περισσότερο τα φαινόμενα της φούσκας στα οποία αναφέρθηκα, της χρηματοπιστωτικής φούσκας στα οποία αναφέρθηκα. Εκεί, ναι, αυτό θα γίνει. Ήδη γνωρίζουμε από το 22 και μετά ότι ο κύριος όγκος των κεφαλαιακών εισρωών δεν είναι στη δημιουργία παραγωγικού δυναμικού. Ίσα μόλις περίπου ένα 15% των εισρωών πηγαίνει στην παραγωγική βάση, αν πηγαίνει και αυτό. Το υπόλοιπο πηγαίνει στην χαρτιά, τα χρηματοπιστωτικά, στην εμπορία χρηματοπιστωτικών αξιών και στα κίνητα. Η αναβάθμιση λοιπόν της χώρας μας έχει να κάνει κυρίως με αυτό. Βέβαια θα έχει και κάποια επίδραση στο πώς μπορούν να δανειστούν οι επιχειρήσεις διεθνώς, αλλά οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες από αυτό. Δεν είναι εκεί δηλαδή το πρόβλημά τους. Δεν θα λυθεί λοιπόν κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα. Παρουσιάζεται με πολύ συρρευευτικό τρόπο αυτό που συνέβη, γιατί θεωρεί η κυβέρνηση, γιατί τόσο καταλαβαίνει, ότι είναι μια επιβράβευση της δραστηριότητάς της, και επίσης γιατί ο χρηματοπιστωτικός τομέας το θέλει. Έτσι είναι αυτό. Το βοηθάει το χρηματοπιστωτικό τομέα να εξασφαλίζει φτηνότερα κεφάλαια και να βγάζει κέρδη ο ίδιος. Αλλά για την οικονομία την ίδια θα έχει πολύ μικρό. Πολύ μικρό αντίκτυπο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα της Ελλάδας. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ολική αναδιάρθρωση του παραγωγικού της δυναμικού. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδί όταν κοιτάει το τι συμβαίνει στην οικονομία. Αυτό δεν θα συμβεί χωρίς να υπάρξει συστηματική δημόσια παρέμβαση. Τελεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν θα συμβεί χωρίς συστηματική δημόσια παρέμβαση. Όχι βέβαια με το δημόσιο όπως αυτό είναι σήμερα. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι. Δεν μιλάμε για δημόσιο, πρέπει πρώτα να γίνει το εμείς το δημόσιο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν στηριχτούμε μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και περιμένουμε να γίνει από εκεί, είτε από τα χρήματα που θεωρούν απ' έξω, είτε από τους δικούς μας εγχώριους καπιταλιστές, αυτούς που έχουν κεφάλαιο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ. Μάλιστα, κύριε Λαπαβίτσα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία, για την ανάλυση σας. Σίγουρα στο προσεχές διάστημα πρέπει να κάνουμε μια. Συζήτηση για την οικονομία και όλα αυτά τα οποία μας αναλύεται επιμέρους, αλλά μόνο με θέμα την ελληνική οικονομία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.